λίγες μέρες πριν τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την καταθήκη της Χρυσής Αυγής, ως εγκληματική οργάνωση επιβεβαιώνεται πλήρως αυτό που εξ αρχής εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικοί φορείς είχαν επισημάνει. Η πάλι ενάντια στο τέρας του φασισμού δεν χωρά μήτε επανάπαυση μήτε εφησυχασμό. Η αυτονόητη καταδίκη της Χρυσής Αυγής, απόρρια και της συνεχούς πίεσης του οργανωμένου λαϊκού κινήματος, είναι σαφώς μεγάλη νίκη, αλλά δεν αρκεί για να ξεριζωθεί αυτή η απάνθρωπη ιδεολογία ριζικά από κάθε χώρο νεολαίας και εργασίας. Και να που είμαστε τώρα σε μια περίοδο που οι φασίστες και η πόχα των ιδεών τους προσπαθούν να σηκώσουν εκ νέου κεφάλι. Οι προσπάθειές τους να μετατρέψουν τα σχολεία που ο εργατόκοσμος των δυτικών συνοικιών στέλνει τα παιδιά τους σε ορμητήρια φασιστικών και κλιματικών συμμοριών, οι δολοφονικές επιθέσεις τους σε πρωτοπόρους αγωνιστές και συνδικαλιστές αποδεικνύουν πως δεν πρόκειται για μεμονωμένες τυχαίες ενέργειες. Είμαστε σήμερα εδώ για να αποδείξουμε πως οι επιθέσεις αυτές συνδέονται μεταξύ τους σε ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης που ξετυλίγεται ειδικά τις τελευταίες μέρες με έναν μόνο σκοπό, να σπείρουν το φόβο και τον τρόμο στην νεολαία της πόλης, ειδικά σε μια περίοδο που έχει όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να οργανώσει το ημαγώνα της με καλύτερους όρους, ώστε να διεκδικεί μόρφωση, δουλειά, ζωή με δικαιώματα. Να χτυπήσουν το πιο πρωτοπόρο κομμάτι του λαϊκού εργατικού και φοιτητικού μαθητικού κινήματος. Επιδιώκουν σταθερά να αποπροσανατολίζουν τις συνειδήσεις στις οποίες απευθύνονται οι βρώμικες ιδέες τους και να σπάνε τη συλλογική διεκδίκηση και δράση. Ακριβώς γι' αυτό άλλωστε έχουν κερδίσει επάξια τον χαρακτηρισμό τσιράκια των αφεντικών και της κυβέρνησης. Οι επιθέσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής προσυδειάζουν τη δράση της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Όσοι ξέρουν την εμπειρία από τη δίκη της Χρυσής Αυγής θα καταλάβουν. Σήμερα αποκαλύπτουμε σε όλους το οργανωμένο σχέδιο που στήθηκε για το χτύπημα του κινήματος που είχε στόχο, κατά τη γνώμη μας, ακόμη και νεκρό. Συγκεκριμένα. Πρώτον, σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί αφορούν φρασίδιλες επιθέσεις από πολλά άτομα έναντι λίγων. Γιατί όταν βγαίνουν οι πολλοί, όπως έκανε ο λαός της πόλης το απόγευμα της Τετάρτης στη Σταυρούπολη, συμμετέχοντας στο μεγάλο συλλαλητήριο που είχαν προκηρύξει φοιτητικοί σύλλογοι, εργατικά σωματεία και άλλοι φορείς, τότε τα άλλα πολυφάρια αυτά κρύβονται στα λαγούμια τους. Επειδή ξέρουν πως μόνο εκεί μπορούν να βρουν θέση οι σάρκες ιδέες τους. Είχε τέτοια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά η επίθεσή τους όταν 10 με 15 άτομα βγήκαν και επιτέθηκαν σε τρία μέλη φοιτητικών συλλόγων που μοίραζαν απλά ανακοινώσεις για τις ΕΒΕ. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα χτυπήματα έγιναν κατόπιν συντονισμού που λάβανε χώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ημερομηνίες και ώρες, συμμετοχή κόσμου και εξοπλισμός όλα ήταν κανονισμένα και οργανωμένα. Τίποτα δεν έγινε κατά τύχη ή εκ παραδρομής. Προσχεδιασμένα χτυπούσαν, προσχεδιασμένα υποχωρούσαν και κρύβονταν για το υπόλοιπο της μέρας στις τρύπες τους. Υπάρχουν οι χαρακτηριστικές συνομιλίες στο διαδίκτυο που δείχνουν πώς συντονίζουν την επίθεσή τους, πώς δίνουν οι φασιστικές ομάδες μεταξύ τους ραντεβού. Και για όποιον έχει και απορίες, εδώ μπορούμε να παραθέσουμε μια σειρά από ντοκουμέντα για τις συνομιλίες τους, έτσι. Για το πώς συντονίζονται μεταξύ τους, για το πώς δίνουν τα ραντεβού τους, για τους πραγματικούς τους στόχους, που πραγματικά, αν τα πάρει κανείς και τα διαβάσει ένα προς ένα, θα τρομάξει μόνο με ένα από τα μηνύματα θα σταθώ. Σήμερα θα έχετε θάνατο. Το χαρακτηρισμό δεν το χρησιμοποιώ, τον οποίο έχουν αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη συνομιλία. Η ομάδα των φασιστών που τελούσε τις επιθέσεις ήταν οργανωμένη και δρούσε σαν τάγμα εφόδου. Βγαλμένο από τις πιο σκοτεινές εποχές που γνωρίζει πότε ο τόπος μας και ο λαός μας. Δεν ήταν απλά δηλαδή κάποιοι μαθητές, εντός εισαγωγικών μαθητές, όπως ήθελαν να τους παρουσιάσουν. Δυμένα στα μαύρα, με full face και κουκούλες, για να μην δείχνουν τα πρόσωπά τους. Είναι δεικτικές οι συγκεκριμένες φωτογραφίες για το πώς παρουσιάζονται οι συγκεκριμένοι δίθεν μαθητές, γιατί έτσι προσπάθησαν κάποιοι να τους παρουσιάσουν. Οι ιδέες τους προέρχονται από την πιο σκοτεινή ιδεολογία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, με άμεσο σκοπό να σφύρει το μίσος και τη μυσαλλοδοξία στη συνείδηση της νέας γενιάς και του λαού μας. Πάνω τους εντοπίστηκαν και κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και κατά την έρευνα που έγινε μετά την προσαγωγή ορισμένων δολοφονικά εργαλεία. Μέσα από το σχολείο πέταξαν δύο μολότοφ προς τους εκπροσώπους συλλόγων και φορέων, σουριάδες και στυλιάρια,
μολότοφ και αλυσίδες. Ακόμη και τέιζερ είχαν. Νομίζω ότι δεν μας ξαφνιάζουν τέτοιες εικόνες μετά από όλα αυτά. Για το τι πραγματικά χρησιμοποίησαν και πώς τα χρησιμοποίησαν εντός και εκτός σχολείου. Είναι ενδεικτικά τα στοιχεία. Όλα αυτά με ένα μοναδικό λοιπόν, είπαμε, σκοπό. Να εκφοβήσουν και να χτυπήσουν βάναυσα κάθε αγωνιστή που ορθώνει το ανάστημά του στη σαπίλα που υπηρετούν. Όλες τους οι επιθέσεις και αυτές της προηγούμενης εβδομάδας και η χθεσινή σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ ήταν ταχύτατες, καταδρομικού χαρακτήρα με δολοφονικά εργαλεία. Χτυπούσαν και έβγαν όπως ακριβώς έκαναν και τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Σας αποκαλύπτουμε ότι έχουμε στην κατοχή μας στοιχεία και έχουμε εντοπίσει όλους όσους καθοδηγούσαν τις επιθέσεις. Οι επιθέσεις όλες, ειδικά στα σχολεία τα καθοδηγημένες με ανθρώπους που βρίσκονταν απ' έξω και με άλλους συνδέσμους τους που βρίσκονταν μέσα. Καλούμε την αστυνομία και την ελληνική κυβέρνηση να τους ελάβουν εδώ και τώρα, αλλιώς θα αρχίσουν να δημοσιεύουμε και άλλα στοιχεία. Στην παρούσα φάση δημοσιοποιούμε ορισμένες φωτογραφίες που δεν αποκαλύπτουμε πρόσωπα. Όπως τονίσαμε, είναι γνωστά και στην αστυνομία. Τους καλούμε τώρα, απαιτούμε τώρα να πάρουν μέτρα, αλλιώς θα προχωρήσουμε. Η καθοδήγηση λοιπόν των επιθέσεων αυτών, έτσι, είπαμε ότι δόθηκαν οδηγίες και συγκεκριμένα, έχουμε και κόσμο που καθοδηγούσε απ' έξω και ήταν σε πλήρη συνεννόηση. Παράλληλα, οι επιθέσεις είχαν ξεκάθαρο ναζιστικό, φασιστικό χαρακτήρα, από εκεί προκύπτει και η εγκληματική φύση τους. Οι εικόνες από το ΕΠΑΛ Σταυροπολής, όπου φασίστες μέσα στον άγριο χώρο του σχολείου δεν μπορούν παρεξηγήσεις. Χαιρετούν ναζιστικά και φωνάζουν «Χάιλ Χίτλερ», επιβεβαιώνουν το εξής. Η ομάδα αυτή είναι ναζιστική, φασιστική, γι' αυτό το λόγο είναι και εγκληματική. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν αναμφίβολα πως η εγκληματική δράση όσων συμμετείχαν στις επιθέσεις εκκινεί από πολιτικά κίνητρα που απορρέουν από τη φασιστική, ναζιστική ιδεολογία. Ορίστε λοιπόν και εικόνες που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο χαιρετάνε αυτά τα ναζιστικά, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς. Γι' αυτό το λόγο και δεν είναι τυχαία τα χαρακτηριστικά των κυμάτων της επίθεσης. Ποιους χτύπησαν? Μέλη φοιτητικών συλλόγων και εκλεγμένους σε διοικητικά συμβούλια. Αγωνίστρια μαθήτρια, εκλεγμένοι στο 15μελές. Και όσους την προστάτευσαν, προσφυγοπούλα μαθήτρια, συγγνώμη, από τη Συρία, μέλη της ΚΝΕ που απλά μοίραζαν φυλάδια και εφημερίδες. Έχουν δηλαδή συγκεκριμένη στόχευση, δεν είναι απλά και φύλη βία. Οι φωτογραφίες των θυμάτων είναι χαρακτηριστικές, με την πιο χαρακτηριστική. Έτσι θα σας τη δώσουμε και αργότερα, είναι εκεί που βλέπουμε χειρολεκτικά αίματα μαθητών στο πάτωμα στις σχολικές αίθουσες. Λοιπόν, έχουν λοιπόν, όπως είπαμε, έχουν στόχευση που προκύπτει από τη φασιστική, ναζιστική ιδεολογία, δεν είναι άλλωστε τυχαία η στόχευση των φασιστών στη μαθήτρια του δεύτερου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Εκλεγμένη ήταν στο μαθητικό συμβούλιο του σχολείου, αγωνίστρια που πριν από λίγη ώρα, προτού δεχθεί την φρασίδηλη επίθεση από 6 σχεδόν άτομα, είχε το θάρρος να καταγγείλει τις ενέργειες αυτές και να τις διαχωρίζει από το οργανωμένο μαθητικό για τις διεκδικήσεις του κίνημα. Η στόχευση σε μετανάστια μαθήτρια επίσης διόλου τυχαία είναι. Τέτοιο είναι το μίσος και ο τυφλός φανατισμός αυτών των ανθρώπων που δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά έναν εχθρό. Επίσης, η στάση των αστυνομικών αρχών προσυδειάζει απόλυτα σε όσα έχουμε διαβάσει στις δικογραφίες της δίκης της Χρυσής Αυγής. Στάση ανοχής, πολυσιεργίας, μέχρι και επίθεση προς όσους αντιστέκονται στο φασιστικό τέρας. Καταγγέλνουμε τη στάση της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Η τελευταία, μάλιστα, όχι μόνο δεν έχει κινήσει τις διαδικασίες ώστε να συλληφθούν αυτοί οι εγκληματίες, με συνέπεια να υπάρχει ορατός ο κίνδυνος για νέες επιθέσεις, αλλά και με την ανοχή της οι φασίστες έδιναν στα σχολεία. Όταν μάλιστα έγιναν οι επιθέσεις, η στάση των αστυνομικών αρχών ήταν το λιγότερο απαράδεκτη. Εδώ ορισμένες φωτογραφίες που αποκαλύπτουν το πώς μπαινοβγαίνουν οι φασίστες μέσα στο σχολείο ανενόχλητοι,
ενώ βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες σε συγκεκριμένα ντοκουμέντα τα οποία αποκαλύπτουν ότι αντί η αστυνομία να παίρνει μέτρα ενάντια σε αυτά τα στοιχεία, ξεκάζει και χτυπάει τους διαδηλωτές. Έτσι. Ξεκάζει και χτυπάει δηλαδή αυτούς που προσπαθούν να προστατεύσουν τα σχολεία και τα παιδιά τους. Έφτασα στο σημείο να πετάνε χημικά λοιπόν στους φοιτητές και να αφήνουν ενόπλητες τους φασίστες να πετάνε μολότοβ. Είναι επίσης πολύ χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες που δείχνουν τους εξωσχολικούς να μπαίνουν και να βγαίνουν στο σχολείο. Δείξαμε φωτογραφίες αντίστοιχες από την πίσω πόρτα μπροστά στους άντρες της ασφάλειας. Το ίδιο έκαναν και πριν το μεγάλο συλλαλητήριο της Τετάρτης, όπου υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο διάλυσης της πορείας, το οποίο ο λαός ακύρωσε κατηγορηματικά. Αποκαλύπτουμε σήμερα ότι η αστυνομία, ενώ ήξερε για ώρα ότι ομάδα 50 φασιστών με μαχαίρια, λωστούς, φωτοβολίδες είχε συγκεντρωθεί στο Δημαρχείο Σταυρούπολης και κατευθύνονταν προς την πλατεία Τερψιθέας, όπου ήταν ορισμένο το συλλαλητήριο, την άφησε ανενόχλητη. Μάλιστα, απορία προκαλεί ότι από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 6 παρά 10 είχαν απομακρυνθεί όλες οι αστυνομικές δυνάμεις από την πλατεία. Εδώ έχουμε φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία αποκαλύπτουν τι πράγμα, ότι ενώ ήξερα την ύπαρξη αυτών των οργανωμένων ομάδων που ετοιμαζόντουσαν, όπως είπαμε, με όπλα να επιτεθούν στη διαδήλωση, δεν ήταν στο σημείο να πάρουν μέτρα και αφού ολοκληρώθηκε η επίθεση και αποκρούστηκε από τους ίδιους τους διαδηλωτές, τότε θυμήθηκε να παρέμβει η αστυνομία και μάλιστα να ψεκάσει με χημικά πάλι τους ίδιους τους διαδηλωτές. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε η αποφασιστική παρέμβαση της περιφρούρησης, ίσως εκείνο το απόγευμα να είχαμε και θύματα. Η στάση της αστυνομίας είναι εγκληματική. Τέλος, ευθύνες έχει και ο διευθυντής του σχολείου. Η συμπεριφορά του να αφήσει τους μαχαιροκάλυτες να σουλατσάρουν στην αυλή του σχολείου και να τους καλύπτει στη συνέχεια εγείρει ερωτήματα και ευθύνες που οφείλουν άμεσα να διερευνηθούν. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι υπήρχε ομάδα 50-60 ατόμων που έκανε σουλάτσα μέσα στο σχολείο χωρίς τη βοήθεια ή την ανοχή προσωπικού μέσα από το σχολείο. Σήμερα επίσης θέτουμε το εξής ερώτημα. Η πόρτα του σχολείου ανοίγει με ηλεκτρικό μηχανισμό μόνο με την εντολή του θυρωρού ή της υποδιευθύντριας. Την πρώτη μέρα της επίθεσης προς τους διαδηλωτές των φοιτητικών συλλόγων, η πόρτα ως διαμαγείας άνοιξε για να βγει το τάγμα εφόδου από μέσα. Τη δεύτερη μέρα που το σχέδιο ήταν η επίθεση μέσα από το σχολείο, η πόρτα πάλι ως διαμαγείας ήταν ερμητικά κλειστή. Το αφήνουμε εδώ αυτό και το καταθέτουμε ως ένα τουλάχιστον περίεργο περιστατικό. Όλα τα παραπάνω τα αποκαλύπτουμε σήμερα δίνοντας τη συνολική εικόνα όλους τους κρίκους της αλυσίδας για να γνωρίζει ο λαός την αλήθεια, για να μην πει κανένας ότι δεν γνώριζε. Πρέπει να σπάσει η σιωπή, τώρα είναι η στιγμή να κάνουν όλοι ένα βήμα μπροστά για να μπει στην άκρη το φασιστικό τέρας. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Το παιχνίδι που παίζει το Υπουργείο Διαστόματος του Υφυπουργού Παιδείας είναι προκλητικό. Όχι μόνο δεν καταδικάζει ευθέως τις επιθέσεις και κολυσιοργεί τις διαδικασίες ώστε να συλληφθούν αυτά τα στοιχεία, αλλά στο αποκορύφωμα εξισώνει τους θύτες με τα θύματα. Με τη λογική των ίσων αποστάσεων, που εν τέλει αθωώνει τους φασίστες, μιλάει για ιδεολογικές διαφορές. Βλέπει ως ιδεολογική διαφορά να αναμετράται από τη μία το μαχαίρι του φασίστα και από την άλλη ανακοίνωση του φοιτητή. Η καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται έχει καταδύσει ένα κακόγουστο ανέκδοτο. Μια χαρά οι δυνάμεις καταστολής ενεργοποιούνται όταν έχουν μπροστά τους φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Γιατί όμως αδρανοποιούνται πλήρως όταν έχουν μπροστά τους ναζί εγκληματίες? Καλούμε τώρα την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της. Να εξασφαλίσει ασφαλή σχολεία για τα παιδιά του λαού. Περισσότερο βέβαια καλούμε τον λαό και την νεολαία για ακόμη μια φορά σε κοινό αγώνα. Τώρα είναι που πρέπει να δυναμώσουμε για να απομονώσουμε μια και καλή τους φασίστες και το απόστημά τους από κάθε γειτονιά, σχολείο και πανεπιστήμιο. Μόνο ο λαός άλλωστε έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να τσακίσει το φίδι του φασισμού όταν πιστέψει στη δύναμή του. Δύναμη που όταν την βρει θα ξεριζώσει. Ολοκληρωτικά αυτή την βρώμικη ιδεολογία και αυτούς που εξυπηρετεί.
το οργανωμένο λαϊκό κίνημα θα δώσει ακόμη μια φορά τη λύση και θα ξαναποστείλει τους φασίστες στο περιθώριο της κοινωνίας, στο σκουπιδοδενεκία της ιστορίας, εκεί δηλαδή όπου ανήκει. Την Κυριακή 3/10, δεκάδες άνθρωποι ακόμα και μικρά παιδιά έγιναν μάρτυρες μιας άθλιας τραγούδικης επίθεσης που εξαπέλυσαν φασιστικά στοιχεία σε βάρος μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως συνέχεια μιας σειράς άλλων παρόμοιων θρασίδιων επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες μέρες και που ως στόχο είχαν φοιτητές, εργαζόμενους, ακόμα και μαθητές, μαθήτριες μέσα στο ίδιο του σχολείο. Αυτές τις μέρες είναι σε πλήρη εξέλιξη ένα καλά μελετημένο που βασίζεται σε προετοιμασία χρόνων σχέδιο. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά συμβαίνουν σήμερα. Πρόκειται για μια χρονική περίοδο κατά την οποία η επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος όλου του λαού κλιμακώνεται επικίνδυνα για τα κέρδη μιας κούφτας επιχειρηματικών ομίλων. Επιδιώκει οι εργαζόμενοι να καταλήξουν στους χώρους δουλειάς χωρίς ωράριο, χωρίς κανένα δίκτυο προστασίας. Συνδικαλιστές, πρωτοπόροι αγωνιστές που αντιστέκονται όπως ο πρόεδρος του ΣΕΜΛΑ διώκονται. Βασικές κατακτήσεις των εργαζόμενων όπως η λειτουργία των συνδικάτων και το δικαίωμα στην απεργία μπαίνουν στο στόχαστρο. Αυτή είναι και η ουσία του νόμου Χατζηδάκη. Η επιδημία, κάτω και από τις ελλείψεις και τα πρωτόκολλα λάστιχο της κυβέρνησης, θερίζει, με τους άλλοτε ήρωες υγειονομικούς να μετατρέπονται σε ξυλαστήρια θύματα. Εκπαιδευτικοί, φοιτητές και μαθητές που αντιστέκονται στη διάλυση της παιδείας βιώνουν την ακραία καταστολή. Η ακρίβεια σαρώνει το ελάχιστο εργατικό και λαϊκό εισόδημα. Απέναντι στα παραπάνω και σε πολλά ακόμη, φουντώνει η δίκαιη οργή και αγανάκτηση την οποία το συνεπές οργανωμένο κίνημα, τα ζωντανά σωματεία επιδιώκουν να μετατρέψουν σε οργανωμένη πάλι. Καθημερινά πληθαίνουν οι προσπάθειες ώστε μέσα από μαζικές συλλογικές διαδικασίες να εκφραστεί οργανωμένα η απάντηση σε αυτή τη λέλαπα. Φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη για διεκδίκηση όλων αυτών που πραγματικά χρειάζεται σήμερα ο λαός. Αυτό τρομάζει την κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδοσία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ξαμολύθηκαν οι φασιστικές συμμορίες που με σχέδιο χτυπάν όσους και όσες οργανωμένα αντιστέκονται απέναντι σε όλα αυτά. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τέτοιου είδους φασιστικές οργανώσεις είναι πιστοί μπράβοι των μεγαλοαφεντικών και του ίδιου του συστήματος. Όπως αυτές οι συμμορίες, έτσι και αυτοί που τους κάνουν άμεσα ή έμεσα πλάτες έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι τεράστια και εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης για το ότι αυτές οι συμμορίες συνεχίζουν και δρούν ανεξέλεγκτα σε σχολεία και γήπεδα, σε πάρκα και γειτονιές. Η υιοθέτηση της λογικής των δύο άκρων που εξισώνει τον θήτη και το θύμα, τις εγκληματικές συμμορίες με το οργανωμένο κίνημα, οδηγεί σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια. Να το λάβει σοβαρά υπόψη της η κυβέρνηση, και ας γίνεται τώρα προσπάθεια από πλευράς της να ανασκευάσει με κάποιον τρόπο τις άκρως αντιδραστικές θέσεις της. Προφανώς και από πλευράς μας δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι, έχοντας στο πλευρό μας γονείς και μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας και τους φορείς μας, όπως και άλλες φορές, έτσι και τώρα θα απομονώσουμε τους φασίστες. Θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τους υπεύθυνους με πρώτη και κύρια αντικυβέρνηση. Χαιρετίζουμε τη θερμή ανταπόκριση που εκφράζεται ήδη από χιλιάδες εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς, σε όλους τους κλάδους, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Τα ζωντανά σωματεία ήδη οργώνουν τους χώρους ευθύνης τους, ενώ η φωνή της καταδίκης συνεχώς δυναμώνει. Θα φροντίσουμε να εκφραστεί αυτό τόσο στις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε τις επόμενες μέρες, όσο και στην αντιφασιστική συναυλία που διοργανώνουμε την 5η 7 Δεκάτου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, με αφορμή τον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αύγης.